Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μου έλαγε και αυτή η διαξυφιστική ένταση. Και σήμερα έχουμε μία πρόταση δυσπιστίας. Μομφή τη λέμε συνήθως. Πρόταση δυσπιστίας είναι το τυπικό της. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι ή η 15η ή η 16η από το 1988. Εάν μου πείτε ότι από το 1988 μέχρι σήμερα υπήρξαν καθοριστικές, σημαντικές, ουσιαστικές αλλαγές, βαθιές του πολιτικού συστήματος, του κυβερνητικού έργου, της πορείας των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα, από αυτές τις προτάσεις Μομφής, πολύ φοβάμαι ότι θα σας διαψεύσει η ιστορία. Γιατί? Γιατί πέρα από την τοξικότητα των αντεγκλήσεων και επειδή έχουμε υπάρξει σε μια Βουλή και σε μια πραγματικότητα, η οποία, να χρησιμοποιήσω δύο πολύ επιδερμικά παραδείγματα, γιατί από την πολύ διάβγεια, από την πολύ φωτάβγεια, κοντεύουμε να στραβωθούμε εδώ μέσα. Μιλάμε για δικαιοσύνη, μιλάμε για νομιμότητα, μιλάμε για ανεξάρτητες αρχές, μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πραγματικότητα μόνη της έχει αποδείξει μέχρι σήμερα με όλες τις κυβερνήσεις και ειδικά τα τελευταία 23 χρόνια, αυτά που λέμε του 21ου αιώνα, αποδεικνύονται είτε κενά νοήματος, είτε διαστρεβλωτικά. Εκ των πραγμάτων, ανάγονται στη σφαίρα μιας πολιτικής επικοινωνίας, η οποία ταιριάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, στους πανηγυρισμούς για την επαναφορά του Τραμπ στο Twitter. Τέτοιου είδους επαναφορές κάνουμε με τέτοιου είδους συζητήσεις σε αυτό το επίπεδο. Και δεν θέλουμε εμείς ως κουκουέ να συμμετάσχουμε κυριολεκτικά σε ένα λαό ο οποίος παλεύει για την επιβίωση και την καθημερινότητα, που δίνει αγώνες, που βάζει αναχώματα σε πολιτικές επιλογές που έχουν δραματική επίπτωση στη ζωή του και σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Σας φαίνεται αστείο να το πει κάποιος αυτό? Συμμετέχουμε στον πόλεμο που γίνεται. Δεν είναι μια ειρηνική περίοδος. Δεν είναι. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει πόλεμο, είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ που κάνει πόλεμο, είμαστε μέσα στον ΟΣΑ που κάνει πόλεμο εναντίον των εργαζομένων όπου γης. Είμαστε σε πόλεμο εκ των πραγμάτων. Και κάτω από αυτές τις πολεμικές συνθήκες, εμείς εδώ συζητάμε για νομιμότητες, μη κυβερνητικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανεξάρτητες αρχές. Στα αλήθεια, από τι είναι ανεξάρτητες? Επειδή είναι συνήθως συνταξιούχοι οι ηγέτες και τα μέλη. Δηλαδή είναι ανεξάρτητες από τι? Από την παραγωγική διαδικασία. Είναι ανεξάρτητες από την πολιτική. Δεν ψηφίζονται από τις διαμορφωμένες πλειοψηφίες μέσα στο κοινοβούλιο. Και επειδή είναι ευξημένες, αμέσως θα γελάνε. Έχει υπάρξει ευξημένη πλειοψηφία η οποία επέτρεψε, χωρίς να συμπληρωθεί ως πλειοψηφία, τη διέλευση ξένων στρατευμάτων οπλισμένων από τη χώρα στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Για ποια νομότητα μιλάμε δηλαδή? Μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίρνουν κυβερνητικά κεφάλαια. Και όταν δεν πάρουν κυβερνητικά κεφάλαια, παίρνουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία κανονίζουν τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Και κάνουν συνήθως ευρωμοδουλειά. Και τις έχουμε αγιοποιήσει. Και τις αναθέτουμε με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού πρωτοβουλιακού φιλανθρωπικού τομέα. Την υγεία, την παιδεία, τα παιδιά τα βιασμένα, τα παιδιά τα χτυπημένα, τα παιδιά τα εγκαταλειμμένα, τις χειροβαρμένες γυναίκες. Όλα αυτά σε ΜΚΟ είναι. Διαπάσαν όσων και πάσαν. Και δεν χρειάζεται να το συμπληρώσω. Και καθόμαστε εδώ και συζητάμε για τις υποκλοπές. Τι χάνει να είμαι και μεγάλη και να έχω και μια πείρα. Και να πουλούνται οι κασέτες μου στον ΤΟΠΕΦΕΜ τότε με τον Ντόμπρα για τις υποκλοπές και να έχω αγγίξει τους κοριούς πίσω στη δεκαετία του 80. Όταν ερχόταν η ανεξάρτητη ραδιοφωνία. Πολύ ανεξάρτητη, πάρα πολύ ανεξάρτητη. Από την πολλή ανεξαρτησία τα βλάστηκε ο κόσμος κάτω από την ανεξαρτησία. Από τι είναι ανεξάρτητος? Από τη φτώχεια του. Έχουμε υπάρξει σε αυτό το κοινοβούλιο να ακούμε ότι είναι νόμιμο, μαγιά και σπουδαίο πράγμα για λόγους υπεράσπισης του λαού από κάτω να κρατάει διπλά βιβλία ένας δήμαρχος. Το έχουμε ακούσει εδώ μέσα. Το έχουμε ακούσει. Δεν άνοιξε μύτη. Μύτη. Ούτε διαφάνειες, ούτε ευαισθησίες, τίποτα. Και έχουμε σήμερα να ανεχόμαστε όλοι μας εδώ υπουργοί που κάνουν τα πράγματα τέλεια. Εσείς που τα κάνατε τέλεια και σας χαλάσατε την τελειότητα στη διαδρομή και στην αλλαγή της σκυτάλης στην ίδια πολιτική, στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ίδιο ΝΑΤΟ, στον ίδιο ΟΣΑ. Με τις ίδιες αποφάσεις. Τις κεντρικές.
που τις υπηρετείτε. Διαγωνίζεστε ποιος θα κάνει καλύτερα το χειρότερο για τους πολλούς. Αυτός είναι ο διαγωνισμός σας. Και έρχεστε και δέχεστε να υπάρχει μάνα στους ΟΤΑ, 47 χρονών με 5 παιδιά, που τους σκοτώνεται το πρωί την ώρα που δουλεύει και λιώνει το μηχάνημα, πέφτει κάποιος απάνω της. Και βγαίνουμε ξετσίποτα εδώ μέσα και λέμε ότι ήταν ανασφάλιστη, αλλά της κάναμε τη χάρη σε αυτό το καταπληκτικό, την καταπληκτική χώρα που ζούμε και την ασφαλίσανε με τα θάνατον. Μου δεν υπάρχει τσίπα, τα κόκαλα θα σκοτώνε. Δηλαδή, τα παιδιά φτηνής της γυναίκας και στον κόρακα και συγγενείς της και ο άντρας της και στον κόρακα μομφή έχουνε. Για όλους σας. Για όλους σας. Δεν μπορεί να έχουνε για μας. Δεν μπορεί να έχουνε. Εμείς μεμφόμαστε εσάς, τους προηγούμενους, τους κίτρινους, τους κόκκινους, τους πράσινους, τους μπλε, τους ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ, τους Νέα Δημοκρατία με τον ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ. Τα πάντα δοκιμάσατε εδώ μέσα. Τα πάντα. Ερχόσαστε σήμερα εδώ πέρα και μιλάμε εδώ μέσα για τις υποκλοπές. Πήραμε και κάναμε φύλλο φτερό και τα γαλόνια και τις ενόπλες δυνάμεις και το ειδικό των ενόπλων δυνάμεων. Φύλλο και φτερό. Εντελώς. Παλιά λέγαμε για την ΕΕ ότι κάνουμε πάρτι. Και ξέραμε ποιοι είναι. Τώρα ψάχνουμε να δούμε ποιος έχει δεύτερη δουλειά επειδή δουλεύει στην ΑΔΑΕ. Αυτά τώρα λύνουν τα προβλήματα του κόσμου από κάτω. Τα λύνουν. Είμαστε σοβαροί. Μιλάμε, ας πούμε, και συζητήσεις και μεγάλες κουβέντες, πώς θα βγάλουμε τους φασίστες από τη Βουλή και θα φτιάξουμε νόμο. Καλέ, πού, καλέ. Στον πύργο πήγατε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο εργατικό κέντρο πύργου, χτες, προχτές. Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Στον πύργο πήγατε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και πήρατε σε αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο τις καρέκλες. Και αφού κάτσατε σε αυτές τις καρέκλες, πήγε το κουκουέ και ζήτησε την αίθουσα και είπατε δεν θα την πάρει. Δεν την παίρνουμε. Δεν θέλουμε να την πάρουμε αυτή τη θέση. Τι την κάνουμε. Στα αλήθεια, έρχεστε εδώ και θέλετε να βγάλετε τους φασίστες και περιμένετε να πούμε ναι ή όχι. Βεβαίως και θα μεμφόμαστε. Αυτονόητη είναι η ψήφος μας. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να δικαιούμαστε να λέμε ότι είναι αυτονόητη αυτή η πολιτική. Γιατί δεν φυσάει. Δεν πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν μπορεί να κατεβαίνετε στον πύργο στο 2023 εδώ μέσα και να μιλάτε για μομβή, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εντυμότητες, διαφάνειες, φωτάβγιες, διάβγιες. Τα έχετε όλα φανερά και μούγκα στη στρούγκα όταν έρθει ο Ρασκαρέκλας. Και οι τέσσερις μαζί. Χρυσαυγίτες, μωρέ. Υποψήφιους χρυσαυγίτες. Πήγατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, κάτσατε στην ίδια καρέκλα στον πύργο. Και μετά θα μιλάμε για τις πλημμύρες στον πύργο. Θα μιλάμε για τις πλημμύρες απόψε έξω. Μαζευτείτε όλοι μαζί να μπαζώσετε τα ρέματα. Εμείς μπάζω για τα ρέματα σε αυτή την πολιτική, αποκλείεται να γίνουμε. Μα αποκλείεται. Βεβαίως ναι, σε αυτή τη μομφή, η οποία έχει και μικρά σημασία. Γιατί η μομφή είναι κάθε μέρα, στον κάθε πύργο, στην κάθε γυναίκα που έχασε τα παιδιά της και ασφαλίστηκε με τα θάνατον. Τιμητική ασφάλιση με τα θανάτια. Σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Να τον χαίρεστε και εσείς και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί σας και οι Αμερικανοί με τα όπλα τους, τα γαλόνια που σας ανέχονται και που τους ανέχεστε να συζητάτε για νομιμότητα όταν τα πάντα είναι βαθιά αντιλαϊκά. Καλώς.